Τος γύρος εδώ με τους αθλητικογράφους για να δούμε ποιοι θα πάνε στον τελικό. Εσείς ψηφίζετε στο hashtag ο πιο αδύναμος κρίκος με λατινικούς χαρακτήρες και μας κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook ο πιο αδύναμος κρίκος με ελληνικά. Έχετε συγκεντρώσει 710 ευρώ. Με την αποχώρηση του Αντώνη μείνατε 3 και πάμε να παίξουμε τον πιο αδύναμο κρίκο. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα αυτή τη φορά στη διάθεσή σας. Ξεκινάμε και πάλι με τον Ιάκωβο που ήταν ο πιο δυνατός κρίκος στατιστικά στον προηγούμενο γύρο. Ρολόι! Ιάκωβε, ποιο είναι το μικρό όνομα της ηθοποιού Καραγιάννη που υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς στάρ της χρυσής εποχής? Σωστό. Του ελληνικού κινηματογράφου. Ανδρέα, πόσα πρωταθλήματα Κύπρου στο μπάσκετ έχει κερδίσει μέχρι σήμερα η γυναικεία καλαθοσφαιρική ομάδα του Αχιλέα Καϊμακλείου? 1 ή 3? 1. Σωστό, το 86-87. Κωνσταντίνε, στους κοινοπολιτιακούς αγώνες νέων συμμετέχουν αθλητές κάτω των 18 ετών ή κάτω των 21 ετών? Κάτω των 18. Σωστό, Ιάκωβε. Πιο μεγάλος σε μήκος ποταμός είναι ο Τίγρης ή ο Εφράτης? Εφράτης. Σωστό. Ανδρέα, τι εθνικότητας ήταν ο συνθέτης Τζουζέπε Βέρτι? Ιταλός. Σωστό. Κωνσταντίνε, η Άντρη Ελευθερίου είναι κορυφαία Κύπρια πρωταθλήτρια σε ποιο άθλημα? Σκοποβολή. Σωστό, Ιάκωβε. Φανκ. Το Τσίπουρο είναι ένα ελληνικό ή ιταλικό ηνοπνευματόδεσποτο? Ελληνικό. Σωστό. Ανδρέα, τι είδους ανδρικό αξεσουάρ είναι το διάσημο μπορσαλίνο? Πάσο. Καπέλο. Κωνσταντίνε, πόσα είναι συνολικά τα βασικά μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας? 7. Σωστό, Ιάκωβε. Σε ποια χώρα διεξάγονται παραδοσιακά οι ταυρομαχίες? Στην Ισπανία. Σωστό, Ανδρέα. Τι είδους ζώο είναι ο δριοκολάπτης? Πουλί. Σωστό, Κωνσταντίνε. Σύμφωνα με την αρχαία ρήση, αμαρτία γονέων παιδεύουν συν τι? Τέκνα. Σωστό, Πάνε. Ιάκωβε. Ταξιδεύοντας δυτικά του μεσημβρινού του Greenwich, οι ώρες αφαιρούνται ή προστίθονται? Αφαιρούνται. Σωστό. Πάνε. 410 ευρώ, ένας πολύ δυνατός γύρος για τους αθλητικογράφους, σύνολο 1120 ευρώ. Πολύ καλά τα πήγατε, ο καλύτερος γύρος στο παιχνίδι και ο καλύτερος γύρος σε πάρα πολλά παιχνίδια, εδώ και πολλά παιχνίδια μάλλον. Όμως κάποιος είναι μοιραία ο πιο αδύναμος κρίκος από τους τρεις σας, γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό των υπολείπων. Ποιος είναι αυτός? Ψηφίστε τώρα. Στατιστικά σε αυτό τον γύρο